Γεια σας! Καλώς ορίσατε στο εισαγωγικό βίντεο από το 5ο και τελευταίο κεφάλαιο του Data Analytics Learning Academy της College Link. Μέχρι στιγμής, στα προηγούμενα 4 κεφάλαια, αυτό που κάναμε ουσιαστικά είναι να προλιάνουμε το έδαφος για να ανταπεξέλθουμε σε αυτό, στο Data Mining. Πιο συγκεκριμένα, ξεκινήσαμε με μία εισαγωγή για το ποιες ερωτήσεις απαντούν τα data analytics και ποια προβλήματα λύνουν. Από εκεί και πέρα εφοδιαστήκαμε με τα κατάλληλα εργαλεία όσον αφορά την RStudio, δηλαδή είδαμε τους πρώτους μας κώδικες και χτίσαμε τις πρώτες μας συναρτήσεις. Έπειτα μιλήσαμε για το data cleaning, δηλαδή τον καθαρισμό δεδομένων, που αφορά όλες εκείνες τις διεργασίες που πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε τα δεδομένα μας να είναι έτοιμα προς ανάλυση. Και τέλος, περάσαμε στο Descriptive Statistics and Visualization, όπου μιλήσαμε για όλα τα περιγραφικά μέτρα των μεταβλητών και την οπτικοποίησή τους. Ενώ τέλος, μιλήσαμε και για το κομμάτι της περιγραφής των δεδομένων και της οπτικοποίησής τους μέσα από την R. Επιπλέον, μιλήσαμε και για τους ελέγχους υποθέσεων, τα διαστήματα εμπιστοσύνης και τη συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο, στο Data Mining, αυτό που θα κάνουμε είναι να εξάγουμε καινούργια συμπεράσματα. Να αντλήσουμε δηλαδή όλη την πληροφορία που μπορεί να μας παρέχουν τα δεδομένα και να παράξουμε νέα γνώση. Αυτό θα το καταφέρουμε αναπτύσσοντας και εξηγώντας τα κατάλληλα μοντέλα και θεωρητικά, αλλά και κυρίως πώς εφαρμόζονται στην R. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από μοντέλα απλής παλινδρόμησης, όπου εμείς θέλουμε να επεξηγήσουμε και να προβλέψουμε τις τιμές από μια αριθμητική μεταβλητή σε σχέση με τις τιμές μιας άλλης μεταβλητής. Δηλαδή, να εξηγήσουμε τι περιμένουμε για τη μία μεταβλητή ενώ ξέρουμε τις τιμές μιας άλλης. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να έχουμε δύο μεταβλητές που να έχουν συσχέτιση μεταξύ τους και κάπως αυτό να το ποσοτικοποιήσουμε κάτω από τις κατάλληλες υποθέσεις του μοντέλου. Μπορούμε να φανταστούμε, για παράδειγμα, από τη μία να έχουμε τους θανάτους από τον κορονοϊό και από την άλλη να έχουμε τα κρούσματα. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να βγάλουμε ένα μοντέλο που να μπορεί να επεξηγεί τη σχέση αυτών των δύο μεταβλητών. Και αν γνωρίζουμε λοιπόν την τιμή μιας μεταβλητής κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, να μπορούμε να ξέρουμε τι θα αναμένουμε για την άλλη μεταβλητή. Μετά την απλή παλινδρόμηση, θα περάσουμε σε μοντέλα πολλαπλής παλινδρόμησης, όπου εκεί πλέον θα έχουμε πολλές επεξηγηματικές μεταβλητές. Άρα θα θέλουμε εμείς να εκτιμήσουμε την τιμή μιας αριθμητικής μεταβλητής, ενώ γνωρίζουμε αρκετές βοηθητικές επεξηγηματικές μεταβλητές. Και από εκεί και πέρα θα κάνουμε το λεγόμενο variable selection, δηλαδή θα πρέπει να δούμε ποιες από αυτές μας παρέχουν πραγματική πληροφορία, έτσι ώστε να βρούμε το βέλτιστο δυνατό μοντέλο. Από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε για τα διαγνωστικά μέτρα αυτών των μοντέλων, δηλαδή πώς ελέγχουμε κατά πόσον τα μοντέλα που τρέχουμε ευσταθούν, δηλαδή είναι εύλογο να μπορούμε να τα υποστηρίξουμε ή παραβιάζονται οι υποθέσεις τους. Πολύ σημαντικό κομμάτι στην στατιστική συμπερασματολογία αποτελούν και οι κατηγορικές μεταβλητές. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να εισάγουμε στα μοντέλα μας και τις κατηγορικές μεταβλητές. Έτσι, αρχικά θα μιλήσουμε για τα dummy variables, όπου αυτό που κάνουν είναι να ποσοτικοποιούν κατηγορικές μεταβλητές, έτσι ώστε να μπορούμε εμείς να τα εισάγουμε σε μοντέλα για να μπορούμε να προβλέψουμε λοιπόν τις αναμενόμενες τιμές μιας άλλης μεταβλητής. Αυτά τα μοντέλα είναι τα ANOVA και τα ANCOVA. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από ένα μοντέλο ANOVA, αυτό που θέλουμε εμείς να εξετάσουμε είναι αν υπάρχει επίδραση μιας κατηγορικής μεταβλητής στο τι αναμένουμε να δούμε σε μία αριθμητική. Ενώ τα μοντέλα ANCOVA ουσιαστικά συνδυάζουν ως επεξηγηματικές μεταβλητές να έχουμε και κατηγορικές αλλά και αριθμητικές, πάντα όμως για να εκτιμήσουμε
για να προβλέψουμε τι κατά μέσο όρο θα δούμε για μια αριθμητική μεταβλητή, όπως για παράδειγμα τον αριθμό των κρουσμάτων, όπως είπαμε πριν, ή κάποια άλλη αριθμητική μεταβλητή. Από εκεί και πέρα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον να εκτιμήσουμε την πιθανότητα από μια δίτιμη κατηγορική μεταβλητή. Για παράδειγμα, ποια θα είναι η πιθανότητα ένας πελάτης με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά να αγοράσει τελικά ένα προϊόν, ή ποια είναι η πιθανότητα για ένα συμβάν να γίνει την αυριανή ημέρα. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές η μεταβλητή του ενδιαφέροντος δεν είναι συνεχής, δεν είναι αριθμητική, αλλά είναι κατηγορική και ουσιαστικά παίρνει δύο ενδεχόμενα, ναι ή όχι. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε αντίστοιχα μοντέλα που να μπορούν να προβλέπουν και να εκτιμούν τέτοιες πιθανότητες, και πρόκειται για τα μοντέλα Logistic Regression ή αλλιώς τα ελληνικά λογιστικής παλινδρόμησης. Ενώ τέλος θα κλείσουμε με το κομμάτι του Classification, δηλαδή πώς μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε όσον αφορά μία μεταβλητή διάφορα υποκείμενα με βάση κάποια άλλα βοηθητικά χαρακτηριστικά τους. Όλες αυτές οι μέθοδοι που θα δούμε σε αυτό το κεφάλαιο είναι εφαρμοσμένες και μπορούν να απαντήσουν σε προβλήματα που θα δούμε στον πραγματικό κόσμο. Έτσι λοιπόν, αυτό το κεφάλαιο ίσως αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο αυτών των courses. Ελπίζουμε να κινήσαμε το ενδιαφέρον για να έχουμε ένα παραγωγικό τελευταίο κεφάλαιο το οποίο θα ολοκληρώσει επιτυχημένα όλο αυτόν τον κύκλο των courses. Αξίζει να πούμε ότι αυτό το κεφάλαιο καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος από το τρίτο task, το final project. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο θα είναι το πρώτο εκπαιδευτικό βίντεο για το τελευταίο κεφάλαιο του data mining. Γεια σας!